Πώς ήταν η εμπειρία, για πες μας, μόλις έκανες πασαρέλα. Ναι, όμορφα. Είχα το άγχος μη πέσω, αλλά όλα καλά. Έχεις κάνει καθόλου πρόβα πιο πριν, το βηματισμό? Είχαμε κάνει μία φορά, ναι. Είχαμε κάνει μία φορά και είπα εύκολο. Εντάξει, το διασκεδάσαμε. Δεν είμαι επαγγελματίας μοντέλου, ούτε περιμένω να... περίμενα, φαντάζομαι, να δουν ένα σούπερ επαγγελματικό βηματισμό. Το κάναμε για να έχει έτσι κάτι διαφορετικό η επίδειξη μόδας. Όταν βγεις για να κάνεις πασαρέλα και χειροκρότησε όλος ο κόσμος και όλοι περιμένα και ήταν όλα τα βλέμματα καρφωμένα πάνω σου, πώς ένιωθες? Ήθελα να τις κάνω έτσι, αλλά κρατήρι καλό. Ο Γιώργος πώς το πήρε όταν του είπες ότι Γιώργος σκέφτομαι να κάνω αυτό το πράγμα? Ζήλεψε. Ζήλεψε. Ναι, ναι, νομίζω ζήλεψε ότι θα ήθελε αυτός να είναι στη θέση μου και να κάνει πασαρέλα και να το χειροκροτούν και να βάλει, δεν ξέρω, ότι θα μπορούσε να βάλει άλλο μετά το voice. Πάντως γενικότερα, όταν έχεις κάποιες ιδέες διαφορετικές από την παρουσίαση, σε στηρίζει ο Γιώργος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πάντα. Και εγώ αυτόν. Σου φάνηκε η Φέη? Εντάξει, τώρα εγώ κρίνω και υποκειμενικά. Γιατί είναι γυναίκα, μην αγαπάω έτσι κι αλλιώς. Όταν σας ανέγγειλω ότι Γιώργο μου κάνανε πρόταση να συμμετάσχω σε μια πασαρέλα, η πρώτη αντίδραση. Εντάξει, δεν με χαρά να το κάνει, ήταν και ο φιλανθρωπικός σκοπός του Make a Wish. Οπότε πολύ ωραίο, είναι ευχάριστο, είναι χαρούμενο, είναι. Εντάξει, μια χαρά, το ευχαριστήθηκε η Φέη. Χαρήκαμε και εμείς που την είδαμε. Την καμαρώνα δες από κάτω. Είναι περήφανος είμαι, ωραίο είναι, εντάξει. Δεν είναι μοντέλο, είναι μια όμορφη γυναίκα που έκανε και αυτό μια χαρά. Είδαμε και μια όμορφη εξέλιξη και αναφέρομαι στη δικαστική διαμάχη με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που από ό,τι ακούσαμε θα λυθεί τελικά εξωδικαστικά, σωστά? Χάρη. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Ήταν κάτι που ξαλάβωσε λίγο και τον Γιώργο αυτή η εξέλιξη? Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί, με βάζετε εμένα σε αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι θα λυθεί έτσι. Εσύ πάντα δικαιολογεί. Δεν δικαιολογώ. Εσύ είσαι το. Γίνεται. Αυτό. Μα εσύ δεν πας καλά με όλους. Δεν σπάς αυγά με κανέναν. Άντα, δεν το πω κάτι. Γιατί τώρα ποια είναι τα αυγά που δεν θέλω να σπάσω? Έλα, μωρέ, όποτε πάνε να πούμε μια κουβέντα καμιά κακή. Για να πα και του σώζει όλου του να πει. Για τον Περί, λέγαμε, πας να το βοηθήσει. Για όλου του. Έχει πετύχει καμιά φορά να λέω από πίσω ή έχει ακούσει ποτέ να λέω από πίσω? Γιατί τώρα μου την πα με προσωπικού. Όχι, μου το γυρνά. Τώρα γιατί άμα δεν θα τα σπάσω τα αυγά μαζί σου, τα σπάω και τώρα. Δεν θα τα σπάσει τα αυγά. Τι έγινε, βρεφέ, με τον Γρηγόρη? Τσίγκλισε και σιγά με τον αφήσω έτσι που με τσίγκλισε. Γιατί εγώ κάτι προσπαθούσα να του πω και αυτός μου τη γύρισε, πήγαινε με τσιγκλίση και του απάντησε. Ότι τελικά τα σπάς τα αυγά, μα θέλεις με κάποιον. Ναι, άμα με τσιγκλίσει κάποιος και θεωρώ ότι έχω δίκιο, θα πω τη γνώμη μου. Απλώς εγώ δεν είμαι τόσο έντονη στις εκφράσεις και προσπαθώ να κοιτάω πάντα όλες τις πλευρές, αλλά την άποψή μου θα την πω. Θεωρείς ότι αυτό που λέει ότι εσύ γενικότερα δεν συγκλάς πολύ τους καλεσμένους σου έχει μία δόση αλήθειας ή όχι? Έχω άλλο τρόπο. Το αποτέλεσμα μπορεί όμως να είναι το ίδιο. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει άγχος για το ποιος είναι ο νικητής της σεζόν, έτσι δεν είναι? Δεν βγάζουμε ποτέ συμπεράσματα. Ποια θα πρέπει να ξέρεις την απάντησή μου, γιατί το πιστεύω. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις. Κάθε μέρα είναι μία. Δηλαδή, εγώ τώρα τελείωσα και σκέφτομαι, επειδή δεν ήμουν στη σύσκεψη σήμερα, την αυριανή εκπομπή. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Σε όλες τις δουλειές και πόσο μάλλον σήμερα, αλλά και όταν εκτίθεσαι καθημερινά και όλος δεν έχει καμία υποχρέωση να σε παρακολουθεί, πρέπει τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε και να δουλεύουμε. Αυτό. Εγώ, αν προσπαθώ και δουλεύω μαζί, αισθάνομαι για μένα καλά και θέλω και όλη η ομάδα που σε αυτήν οφείλεται το πώς πάει το πρωινό να μην επαναπαυόμαστε. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, μετά τη μεγάλη διαφορά που έχετε, έχεις το ίδιο άγχος και την ίδια ανησυχία για το αν θα πάει η σεζόν καλά ή πολύ? Δεν δουλεύω γιατί το μέτρο σύγκρισης είναι τι κάνει μια άλλη εκπομπή απέναντι. Υπάρχουν πολλά κανάλια, πολλά προγράμματα απέναντι, αλλάζουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Αυτό μας ανησυχεί. Νιώθεις ότι φέτος διανύεται την καλύτερη σεζόν σας τηλεοπτικά? Κάθε χρονιά είναι και καλύτερη. Γιατί και πέρσι αισθανόμουν ότι ήταν η καλύτερη χρονιά. Οπότε τελικά νομίζω ότι αυτό πάει αθρηστικά. Κάθε χρόνος νομίζω είναι καλύτερος. Γιατί πάντοτε γίνονται και κάποιες ανανεώσεις που χρειάζονται. Πια ο ένας ξέρει τον άλλον πάρα πολύ καλά.